Λοιπόν, Αλέξανδρε, βαδίζουμε προς το τέλος της προετοιμασίας της ομάδας. Αυτό εδώ ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Θέλω λίγο να μου πεις πώς κύλησε η προετοιμασία για τον Εθνικό. Δόξα τω Θεώ, χωρίς σοβαρό τραυματισμό. Αυτό είναι το πρώτο. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Είχαμε 2-3, όπως έγραψες και εσύ, διάβασα κάτι μικροτραυματισμούς, κάτι διαστρέμματα, κάτι τέτοια, αλλά δόξα τω Θεώ δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Δουλέψαμε πολύ καλά, ειδικά πάνω στο σοφικό. Και τώρα σιγά σιγά με τα φιλικά και τις προπονήσεις που κάνουμε εδώ πέρα, δενόμαστε πιο πολύ σαν ομάδα. Έχεις αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο. Θέλω λίγο να μου πεις ποιο είναι το μυστικό της ομάδας για τη φετινή χρονιά. Πρώτα απ' όλα είμαστε αγαπημένοι μεταξύ μας. Αυτό είναι το πρώτο στο οποίο θα βασιστούμε και θα πορευτούμε. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε διχόνοια ούτε τίποτα μέσα στην ομάδα. Όλοι, ας το πούμε, ζούμε και αναπνέουμε για να βγάλουμε την ομάδα κατηγορία. Γιατί δεν γίνεται τώρα εθνικός να παίζει στο αλφα τοπικό. Πόσο εύκολο, μάλλον πόσο δύσκολο είναι για εσάς να σηκώσετε το βάρος αυτό που πέρυσι η ομάδα δεν κατάφερε να βρεθεί στη γάμα εθνική κατηγορία και να το πετύχετε τώρα εσείς? Εντάξει, δεν κοιτάμε τώρα δύσκολο, εύκολο. Πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα. Είμαστε όλα δηλαδή τα περισσότερα παιδιά έχουν παίξει πιο ψηλό επίπεδο. Έχουμε δει διάφορα πράγματα από πιο ψηλές κατηγορίες και δεν πιστεύω ότι θα έχουμε ούτε αίσθημα φόβου, ούτε αίσθημα το αν θα βγάλουμε την ομάδα. Σε κάθε παιχνίδι θα μπαίνουμε μέσα και θα δίνουμε το καλύτερο δυνατό και θα πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι η ομάδα έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις, αυτό δημιουργεί και ένα χαρακτήρα έτσι μεταξύ σας της ευγενούς άμυλας, θα έλεγα. Συναγωνισμού, όχι ανταγωνισμού. Συναγωνισμού. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι αρκετά παιδιά, αρκετά καλά παιδιά που μπορούν να παίξουν όχι μία, δύο και τρεις και τέσσερις θέσεις. Και κάτι το οποίο είναι ευχάριστο το προπονητή. Έτσι μπορεί να φτιάχνει την ομάδα όπως θέλει. Τι να περιμένουμε από τον Αλέξανδρο το Σουφλά? Τι να περιμένετε? Ότι θα βοηθήσει στο μέγιστο να βγει η ομάδα κατηγορία. Και το μήνυμα που θες να στείλεις στον κόσμο της ομάδας ποιο είναι? Να είναι δίπλα στην ομάδα από την αρχή της περίοδου. Γιατί εντάξει, πολλοί λένε για τα μπαρά, σκέφτονται το να τ' άλλο, θα βγει η ομάδα. Το πρωτάθλημα τώρα ξεκινάει, υπάρχουν πολλές αγωνιστικές. Και να είμαστε από την αρχή μαζί, να χτίσουμε μια σχέση καλή και να φτάσουμε στο τέλος. Το ελπίζω και εγώ και όλοι να πανηγυρίζουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.